Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και οι υπηρεσίες προετοιμάζονται. Με τη γενική παραδοχή ότι η προετοιμασία είναι σε καλό επίπεδο, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίστηκε ωστόσο κατά τη συνεδρίαση είναι ότι οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών παραμένουν υποστελεχωμένες και με λιγοστό εξοπλισμό. Υπάρχει μια οργάνωση, το συντονιστικό σήμερα θα καταδείξει κάποιες παθογένειες που υπάρχουν έτσι ώστε να μπορέσουμε άμεσα να τις αντιμετωπίσουμε και βλέποντας και το μάτι μας προς την Αθήνα, επειδή υπάρχει ο νόμος ο καινούριος για την πολιτική προστασία, είναι υποδιαβούλευση μέχρι 16 Μαΐου ολοκληρώθηκε, θεωρούμε ότι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι ουσιώδες, έχουν γίνει πολλά σημεία, έχουν καταδείξει τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους υπουργούς έτσι ώστε να γίνει μια σωστή πολιτική προστασία, να οργανωθεί σωστά στον ελληνικό χώρο για να είμαστε πιο εύκολα άμεσα και πιο παραγωγική προς τον πολίτη στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των υπολείπων προβλημάτων. Ένα ζήτημα που προκύπτει είναι τα προβληματικά σημεία για την απρόσκοπτη δίωδο προς τη θάλασσα. Υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν και στα συντονιστικά της Χαλκιδικής, τα οποία ήμουν παρών. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία γίναν παρεμβάσεις από το Δήμο Κασάνδρας ή από το Δήμο Σιθωνίας. Έχουν γίνει καταγραφή διάφορων σημείων τα οποία είναι προβληματικά έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη δίωδο των πολιτών προς τη θάλασσα. Τα οποία αυτά φέτος θεωρούμε ότι θα είμαστε σε ένα σημείο να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερες παρεμβάσεις, να ανοίξουμε διόδους. Έχει γίνει το συντονιστικό της Χαλκιδικής, το οποίο ανέδειξε και το θέμα με τη συνεργασία του λιμενικού, έτσι ώστε να υπάρχει διόδος προς τη θάλασσα και να μπορέσουν να απομακρυνθούν εύκολα οι πολίτες που θα χρειαστεί σε περίπτωση μιας δασικής πυρκαγιάς, όπως είχαμε το 2006 στην Κασάνδρα. Θεωρώ όμως ότι και από την τελευταία πυρκαγιά του Οκτωβρίου στη Σάρτη, στη Χαλκιδική, το οποίο κάναμε οργανωμένη απομάκρυση πληθυσμού στην περιοχή εκεί μαζί με τον Περιφερειάρχη παρόν τον κ. Τζικώστα, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο φέτος. Βέβαια, δεν μπορούμε να τα βάλουμε τα φυσικά φαινόμενα. Είμαστε πάντα σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο. Θα είμαστε εκεί, ό,τι και να συμβεί, έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Υπήρξε ένας απολογισμός περσινός όπου είχαμε μια αύξηση των καμένων εκτάσεων, ενώ είχαμε μια μείωση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών που υπήρξαν πέρσι στον νομό Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα αυτή η αύξηση, όπως ανέφερα, έγινε τον Οκτώβριο με τις δύο μεγάλες φωτιές στην περιοχή στους Νέους Επιβάτες και στο Ρετζίκι. Τα στατιστικά στοιχεία μας δείχνουν ότι το 97% των αιτιών των οποίων προκλήθηκαν αυτές οι πυρκαγιές ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας, η αμέλεια και το 3% κάποιος εξωγενής παράγοντας όπως ήταν οι κεραυνοί. Άρα θα πρέπει ο κόσμος να το λάβει αυτό υπόψη και να προσπαθήσει να βοηθήσει και σε εμάς στο έργο το δικό μας, έτσι ώστε να μην κάνει περιττές ενέργειες στην Ήπεθρο κατά τους θερινούς μήνες και κατά τις επικίνδυνες ώρες που είναι 12 με 6. Ένα πρώτο βήμα στην πρόληψη πυρκαγιών αποτελεί ενεργοποίηση μέσα στο καλοκαίρι ενός πρωτοποριακού συστήματος ραντάρ στο δάσος του Σεϊσού, που θα παρέχει δυνατότητα ανίχνευσης φωτιάς μέσα σε μόλις 2 λεπτά. Το έργο που αφορά στην τοποθέτηση 3 ραντάρ σε κομβικά σημεία του δάσους προωθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ, ενώ πρόκειται να επεκταθεί και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Το Σεϊσού εδώ και χρόνια είναι το κομμάτι το οποίο προσέχουμε η πυροσβεστική υπηρεσία για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας όπως και την Χαλκιδική. Είναι οργανωμένος, θα έλεγα, σαν αστακός τόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία όσο και από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τις εντελοντικές ομάδες, οι οποίες επιτηρούν όλο το 24ωρο τον χώρο αυτό και στις επικίνδυνες μέρες που θα έχουμε δείχνει επικίνδυνοντες 4 και πάνω ή και 3 με πολλούς αέριδες, επιβάλλεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας μέσα στο δάσος για να μπορέσουμε να το προστατεύσουμε. Η προϊσταμένη στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Κατερίνα Κουρούδη τόνισε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προγραμματίσει την προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας και έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για 1.300 εθελοντές, οι οποίοι ανήκουν σε αναγνωρισμένες οργανώσεις, 60 στελέχη της πολιτικής προστασίας και σε συγκεκριμένο εξοπλισμό που αιτήθηκε η δεύτερη ΕΜΑΚ.